Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Μετά το πρώτο βίντεο που έκανα, δέχτηκα κάποιες κριτικές για το πώς φάνηκε το όλο θέμα. Ο αδερφός μου λοιπόν είπε ότι για να έχω περισσότερους ανθρώπους να βλέπουν το κανάλι μου, δηλαδή περισσότερους τηλεθεατές, θα πρέπει να είμαι πιο ευχάριστη και να χαμογελάω περισσότερο. Λοιπόν, για τον αδερφό μου, τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήμουν αρκετά ευχάριστη. Σκοπός αυτού του βίντεο, για να μην χρονοτριβούμε και δεν μπορώ να πω τη λέξη το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, αρχίζει από μη και τελειώνει σε όμαστε. Και εσείς έχετε κάτι να κάνετε, προφανώς δεν θα χάνετε το χρόνο σας μαζί μου. Επειδή εγώ δηλαδή δεν έχω τι να κάνω, δεν σημαίνει ότι δεν έχετε κι εσείς. Συνεχίζω και κόβω την λογοδιάρεια εδώ. Λοιπόν, σκοπός αυτού του βίντεο είναι να σας δείξω ένα smokey eye που έκανα με ένα εντελώς nude lip. Θα βγάλω τα γυαλιά, θα φέρω την κάμερα κοντά στο πρόσωπο να τα δείτε και μετά θα σας πω τι χρησιμοποίησα και πώς. Ο σκοπός είναι να δει διάφορους φωτισμούς καθώς γυρνάω την κάμερα. Βλέπετε, φαίνονται και τα σπυράκια μου και το ερεθισμένο μου δέρμα. Πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, τι χρησιμοποίησα για να κάνω αυτό το look. Για το look αυτό χρησιμοποίησα αυτό το concealer εδώ της Rainbow Priority Sun Primer. Χρησιμοποίησα ένα κραγιόν της 17, το 334, που είναι το Bare Rose Sheer, που είναι πάρα πολύ διάφανο, στο χρώμα nude εντελώς. Πάρα πολύ άχρωμο. Ούτε θα έλεγα ότι είναι εντελώς nude χρώμα, αλλά το πλεονέκτημα με τα 17 κραγιόν, εκτός το ότι κάνουν μόνο 8 και 20 ταχόντως, είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά τους και στο συγκεκριμένο η υφή του είναι τέλεια, δηλαδή το βάζεις στα χέρια σου και νιώθεις σαν να βάζεις λιποζάν. Χρησιμοποίησα ένα gel eyeliner από την Calvin Klein, δεν είναι πολύ γνωστά, το πήρα από το Strawberry Net και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ο λίγον τι αποτυχία, δεν μου αρέσει και τόσο πολύ, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα η έκπληξη της βραδιάς. Οι σκίες που χρησιμοποίησα είναι αυτές από αυτή την παλέτα εδώ. Και είναι αυτές εδώ οι τρεις σκίες. Ανοίγω το καπάκι για να τις δείτε καλά. Όπα, ανοίγοντας το καπάκι μου φύγει και άλλη σκιά. Αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι γιατί μου έπεσε η συγκεκριμένη παλέτα. Λοιπόν, έχουμε εδώ αυτό το ασημί. Με πάρα πολύ glitter, αυτό το γκρι, το σκούρο και αυτό που είναι σαν σκούρο μπλε μαύρο. Μαύρο θα έλεγα περισσότερο. Οπότε έχουμε ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι και μαύρο. Αυτή η παλέτα όπως βλέπετε έχει αρκετά χρώματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έχει ένα πράσινο, οπ, να την έπεσε. Ήταν να μην το πω, ύστερα είναι για το μάτι, τέλος πάντων. Πράσινο, καφέ, μπρονζέ, ανοιχτά χρωματάκια. Παλέτα αυτή έκανε ένα ευρώ από τα κινέζικα στην πόλη μας. Λέγεται Qianyuyu Professional Eyeshadow. Μ' αρέσει που είναι Qianyuyu Professional Eyeshadow. Λοιπόν, Made in China, το νούμερο 4. Και το περίεργο είναι ότι έχει και expiry date, δηλαδή ότι λύγει το Μάρτιο του 2012, οπότε εγώ έχω μόνο 4 μήνες να το φορέσω αυτό το πράγμα. Πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω, θα μου πείτε γιατί έχεις κάνει 2 tutorial και στα 2 tutorial έχεις χρησιμοποιήσει πράγματα που δεν μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή, ας πούμε, πού είναι τα Golden Rose, πού τα βρήκες αυτά, πού βρήκες αυτή την παλέτα από το κινέζικο, πού βρήκες εκείνο, πού βρήκες το άλλο. Δεν είναι ότι το κάνω γιατί δεν έχω κάποια άλλα καλλιτικά φίρμες, ας πούμε, που θα μπορούσα να κάνω τα μάτια μου. Το κάνω για να σας δείξω ότι δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά σε καλλιτικά και ότι δεν χρειάζεται να πάτε να αγοράζετε αυτά που σας δείχνω εγώ. Δηλαδή,
τα look που κάνω εγώ μπορεί να γίνουν με την παλέτα και Άντζιου, μπορεί να γίνουν με σκιές από το Sephora, μπορεί να γίνουν με σκιές από το Christian Dior, μπορεί να γίνουν με σκιές από παλέτες του Coastal Scents από το eBay. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να σας αρέσει κάτι και να προσπαθήσετε να το αποτυπώσετε. Το πώς το εφαρμόζω, θα μπορούσα επίσης να σας δείξω πώς το κάνω. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες βίντεο εδώ στο YouTube για το πώς να το κάνετε. Δεν χρησιμοποιώ κάποιες διαφορετικές τεχνικές από τα κορίτσια που κάνουν. Αν θέλετε, παρόλα αυτά μπορώ να σας δείξω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό το κανάλι χρησιμεύει περισσότερο στο να δίνει καινούργιες ιδέες, στο να κάνει κριτική και στο να επικοινωνεί μαζί σας. Δηλαδή είναι κάπως interactive. Δεν θέλω, ας πούμε, εγώ απλά να παρουσιάζω κάποια look και εσείς να τα αντιγράφετε. Θέλω να μου δίνετε ιδέες, να μου λέτε τις απόψεις σας. Όπως βλέπετε, τα μαλλιά μου είναι κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Έχω ένα ανερχόμενο καρέ που είναι στη φάση της μετάβασης. Τα είχα αγορέ και θέλω να τα μακρύνω. Και θα με δείτε πολλές φορές με μακριά μαλλιά, με τρέσες, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να πειραματίζομαι. Δεν κολώνω ούτε στο να βάλω και περούκα και να βγω έξω και να κυκλοφορώ με την περούκα. Το έχω κάνει, παρόλο που ζω στην επαρχία και όπως ξέρετε δεν είναι και πολύ ανώνυμα εδώ πέρα. Παρόλα αυτά, εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί μου αρέσουν οι πειραματισμοί. Αυτά ήθελα να σας πω, κορίτσια, περιμένω τα σχόλιά σας. Το επόμενο look θα προσπαθήσω να κάνω κάτι με κόκκινο κραγιόν ή θα είναι κάτι διαφορετικό, τέλος πάντων, για να μην έχουμε μια σειρά από μακιγιάζ, θα έχουμε κριτικές και θα σας γνωρίσω και το σκυλάκι μου τη Σούζη. Μέχρι το επόμενο βίντεό μας, να είστε καλά, να περνάτε καλά, γεια σας και φιλάκια πολλά!